υπάρχουν κάποιες κατηγορίες τζιν. Υπάρχουν τα London Dry, τα οποία είναι κλασικά ξηρά τζιν. Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι λίγο πιο, τα λέμε νεοκοσμικά, τα οποία είναι αρκετά αρωματικά. Και υπάρχουν επίσης, όπως και στα tonic, υπάρχουν τα ξηρά tonic και υπάρχουν και tonic τα οποία έχουν μέσα διάφορα μπαχαρικά και είναι και λίγο πιο γλυκά. Τώρα θα φτιάξουμε ένα κλασικό gin tonic με ένα κλασικό London Dry gin και ένα tonic το οποίο είναι ξηρό αλλά συνεχίζει να έχει κάποια αρώματα από σπεριδοειδή. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο πάγος σε σχέση με το αν είναι καθαρός και αυτό τελικά που θα πιείς εσύ, αν θα έχει διαλυθεί σωστά και αν θα είναι καθαρό. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ποτήρι που θα το βάλεις, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τζιν που θα χρησιμοποιήσεις, παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο το τόνικ που θα έχεις μέσα. Λοιπόν, ενώ είναι ένα πάρα πολύ απλό ποτό, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξεις σωστά, όπως και πολλά άλλα απλά κοκτέιλ.